Την ικανοποίησή του για τα μέτρα πράσινης ανάπτυξης εξέφρασε ο βουλευτής των οικολόγων περιβαλλοντιστών, αναφέροντας ωστόσο πως δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε αυτά. Είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, γιατί μετά από 8 χρόνια γίνεται αποδεκτή μια εισήγησή μας για τις κοινωνικές πράσινες στέγες. Παρά την καθυστέρηση, είναι ένα ικανοποιητικό στοιχείο προς τη σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι περιλαμβάνεται και κεφάλαιο για την πράσινη ανάπτυξη. Ειδικότερα, η κυβέρνηση εξήγηλε την εισαγωγή σχεδίου μείωσης του κόστους κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και δημοσίων κτηρίων. Άμεση υλοποίηση των έργων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 50 ΜΒ. Αλλά για μας η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι ένα κεφάλαιο, για μας είναι το κεφάλαιο. Και θα θέλαμε να βλέπαμε περισσότερα μέτρα στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης από αυτό το συγκεκριμένο και μεμονωμένο. Επιταχύνονται μάλιστα οι διαδικασίες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών, ώστε 24 εταιρείες που έχουν επιλογή για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάρκων να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση του έργου.